Βρισκόμαστε στο Λαγωνίσι, στι εγκαταστάσει τη Έγνοια. Η Έγνοια δραστηριοποιείται εδώ και 50 χρόνια, στο χώρο περίθαλψης ατόμων με νοητική στέρηση κυρίω, αλλά και αυτισμό και ατόμων που έχουν, έχουν και πολλές αναπηρίες. τύφλωση, παράλυση και άλλα πολλά. Αυτή τη στιγμή η Έγνοια λειτουργεί σε τρει δομέ. Το Κέντρο ημέρας, GDIF, το οποίο ουσιαστικά είναι μια προσωμείωση σχολείου. Έχουμε τρία λεωφορεία που μαζεύουν παιδιά, ωφελούμενου μάλλον δεν είναι παιδιά, από όλη την περιοχή τη Αττικής. Έρχονται εδώ, κάνουν δραστηριότητε στα εργαστήρια που έχουμε, τρώνε το μεσημέρι και μετά επιστρέφουν στο σπίτι τους. Έχουμε το οικοτροφείο, το οποίο συνήθω έχει πιο βαριέ περιπτώσει ή άτομα τα οποία δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον και άτομα τα οποία είναι άπορα. Ζουν εκεί 365 μέρες το χρόνο και τους προσφέρεται στέγη, περίθαλψη και κυρίως αγάπη. Ε, και εδώ και ένα χρόνο σχεδόν, λίγο λιγότερο από ένα χρόνο, λειτουργούμε και τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, όπου εκεί περιθάλπτονται 18 άτομα με νοητική στέρηση και ελαφρές αναπηρίες και έχουν τη δυνατότητα να ζουν μόνοι τους στα δωμάτια που έχουν επιλέξει εκείνα, με τους φίλους που έχουν επιλέξει εκείνοι, με τη διακόσμηση που θέλουν εκείνοι και με μήνυμο επίβλεψη. Τα εργαστήρια που απασχολούν τον πληθυσμό μας είναι αρκετά. Έχουμε εργαστήριο ντεκουπάς, εργαστήριο κεριού, εργαστήριο κήπου και θερμοκήπιο, οικαστική ψυχοθεραπεία, δραματοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή και φυσικά υπάρχει και η επιστημονική μας επιτροπή, η οποία αποτελείται από κοινωνική λειτουργό, ψυχίατρο και ψυχολόγο. Δικείται από ένα πενταμελέ διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από γονεί και αδέλφια των ωφελούμενων μα. Και αυτή τη στιγμή η ανάγκη τη έγνοια είναι αρκετέ, κυρίω λόγω του, της πανδημίας του COVID που μα έχει πλήξει και αναγκαστήκαμε να αναγκαζόμαστε μάλλον συνεχώ να προμηθευόμαστε ιδιαίτερο ακριβό και αλλά υγειονομικό υλικό. Ε, η κύρια μας ανάγκη και αυτό που μας ανησυχεί λόγω για τις τιμής ακριβώς της φετινής είναι το, το, το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι πάρα πολύ μεγάλη οι εγκαταστάση μας, είναι μέσα σε 27 στρέμματα και για να ζεσταθούν έτσι όπως θα έπρεπε σε έναν μέτριο χειμώνα τα κτίρια μας, θέλουμε σχεδόν 25.000 λίτρα το χειμώνα. Δεν υπάρχει κάποια χορηγία μέχρι στιγμής πετρελαίου. Ε, από εκεί και πέρα οι ανάγκε μα είναι πάρα πολλέ. Από τρόφιμα, κρεάτα, ε, είδη ύλη, χαρτί Α4, μέχρι και σε λεωφορεία. Ο στόλο μα που μεταφέρει τα παιδιά μας είναι παλιό, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα δαπανηρό στη συντήρηση. Επίση η Έγνοια έχει στο χώρο της ένα υπαίθριο θεατράκι, ε, το οποίο είναι χωρητικότητα 300, 300 ατόμων. Ε, και θα θέλαμε να, να διαμορφωθεί αυτό ο χώρο για να κάνουμε τι παραστάσει μα εκεί, να καλούμε τον κόσμο, να μα βλέπει ο κόσμο, αλλά και να το παραχωρούμε σε διάφορου πολιτιστικού συλλόγου και σε οποιονδήποτε θελήσει. Για να, και να τον φιλοξενούμε εδώ, ώστε να κάνει τις παραστάσεις του. Ε, αυτή τη στιγμή το μόνο που χρειάζεται είναι η ανακατασκευή της κεντρικής σκηνής, ε, το οποίο δεν είναι τόσο ιδιαίτερα υψηλό το κόστος και φυσικά θα μας, όποιος μας κάνει την τιμή και μας βοηθήσει σε αυτό, με μεγάλη χαρά θα ονομάσουμε το θέατρο με το όνομα του χορηγού.